Τον κύριο Κωνσταντίνο Γουλιάμου, τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Γουλιάμου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόταση, καταρχάς. Χαρά μου και τιμή μου να είμαι στον σταθμό σας. Ξέρω ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Ναι. Η επίσκεψή σας εντάσσεται έτσι στα ευρύτερα πλαίσια της εξωστρέφειας οποίας δείχνεται και έξω από την Κύπρο. Επισκεπτόμενος στο νησί μας, λοιπόν, χθες πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ στο Ηράκλειο και σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο με αφορμή οικογένειες, μαθητές ενδεχομένως που δεν κατάφεραν να πιάσουν τους στόχους στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις, άλλοι ενδιαφερόμενοι για μάστερ, μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα, να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες από τους ειδικούς, από εσάς και τους συνεργάτες σας. Πώς πήγε η εκδήλωση? Θαυμάσια, καταπληκτικά θα έλεγα. Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την πρώτη επιλογή των ελλαδιτών και δι' των κριτικών όταν αποφασίζουν να κατέλθουν στη Μεγαλόνησο. Αυτό περιποιεί τιμή όλους εμάς και τους διοικητικούς και τους ακαδημαϊκούς. Πραγματικά χάρηκα την χθεσινή εκδήλωση. Είδα πρόσωπα ζωντανά που δεν το βάζουν κάτω. Δεν σημαίνει κάποιος αν δεν πέρασε στις πανελλαδικές ότι σταματάει χάθηκε ο κόσμος. Σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, εκτός βέβαια Ελλάδος και Κύπρου, δεν στηρίζεται στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πάντοτε επιλογές στη ζωή μας. Και μία από αυτές τις επιλογές, μια σημαντική επιλογή, είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και σας ρωτάει κάποιος τώρα που μας ακούει και ενδιαφέρεται, γιατί Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου? Πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί τελικά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα κέντρο αριστείας, ένα κέντρο καινοτομίας και ένα κέντρο απασχολησιμότητας. Τι εννοώ με αυτά? Εννοώ ότι επενδύει το Πανεπιστήμιο στους πυλώνες της αριστείας, στην καινοτομία και στην απασχολησιμότητα, επειδή ακριβώς θέλει να δημιουργήσει και δημιουργεί για τους ίδιους τους φοιτητές το μέλλον τους. Συνδημιουργούμε μαζί με τους φοιτητές μας το μέλλον. Συνδημιουργούμε μαζί με την κοινωνία, μαζί με τη βιομηχανία, μαζί με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς το μέλλον. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων που προέρχεται από το ΔΕΤΑΙ. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση. Βεβαίως. Είναι αυτό ακριβώς που θέλω να πω, ότι σύμφωνα με το The Times Higher Education University Impact είμαστε στα 100 καλύτερα, στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας, για όλη την Κύπρο, για τον ελληνισμό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον τομέα της καινοτομίας, στον τομέα των υποδομών, να έχει αυτή την υψηλή διάκριση. Είμαστε πολύ καλύτεροι ακόμα και από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, το Πανεπιστήμιο του Σορζάκα. Και εκεί ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γουλιάμου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τελικά που αποτελούν την ειδοποιώ διαφορά συγκριτικά με άλλα πανεπιστήμια βεβαίως της Ευρώπης? Δεν σας πάω στον Καναδά και ακριβώς στην Αμερική, σας πάω στη Μεγάλη Βρετανία. Ποια είναι αυτή η ειδοποιώς διαφορά? Επενδύουμε στην καινοτομία, επενδύουμε στις υποδομές, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στο επιστημονικό προσωπικό. Να φανταστείτε ότι είναι ένα πανεπιστήμιο, το μοναδικό σε όλο τον ελληνισμό, που στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό της ιατρικής σχολής έχουμε δύο κατόχους του βραβείου Νόμπελ. Δύο νομπελίστες. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Επίσης, είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει επιλέξει η Microsoft για να δημιουργήσει το Microsoft Innovation Center στην Κύπρο. Είναι ένα από τα 110 κέντρα καινοτομίας της site της Microsoft σε όλο τον κόσμο. Έλεγα τις προάλλες στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε βάλει στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας μέσω του Πανεπιστημίου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, την καινοτομία. Θα μου πείτε τι συνέπειες έχει αυτό? Έχει. Για τους ίδιους φοιτητές, επειδή συμμετέχουν οι φοιτητές μαζί με τους καθηγητές τους, μαζί με τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, σε δημιουργία επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί μετά το άλλο μεγάλο, την άλλη μεγάλη κατάκτηση, την κατάκτηση της απασχολησιμότητας. Της εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς.
Και εδώ ακριβώς είμαστε στα 76 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Την ώρα βέβαια που στην Ελλάδα, φαντάζομαι, εντάξει, τα γνωρίζετε, τα βλέπετε καθημερινά, βλέπετε ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι παίρνουν το πτυχίο τους μετά από πολλετής σπουδές και τελικά δεν βρίσκουν δουλειά. Άρα είναι ένα επιπλέον συν. Ακριβώς, σας είπα για στατιστικά πλεονεκτήματα, για συγκριτικά πλεονεκτήματα που αποκτούν οι φοιτητές μας με το να εγγραφούν στα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πείτε μου αυτό, κάτι, ναι. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, αυτό επιβεβαιώνεται και από δύο ακόμα άλλους οργανισμούς που κάνουν κατατάξεις πανεπιστημίων, είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μηχανισμό στο EU Multirank. Το 82% των φοιτητών μας, αφότου έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές, συγκεκριμένα 6 μήνες αφότου έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν βρει εργασία. Και αυτό το ποσοστό αγγίζει το 94% όταν μιλάμε για μεταπτυχιακούς. Και επίσης είμαστε το μοναδικό πάλι πανεπιστήμιο σε όλο τον ελληνισμό και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που έχει 5 αστέρια πάνω σε αυτό το τομέα της απασχολησιμότητας. Πολλές οι διακρίσεις, πολλές οι περγαμηνές. Αυτό ακριβώς κάνει. Γι' αυτό σας είπα, εμείς επενδύουμε στη γνώση, δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο αναπτυξιακό, ένα πρότυπο δηλαδή, μοντέλο ανάπτυξης που περιλαμβάνει και την οικονομία και την κοινωνία και τον πολιτισμό. Είναι σημαντικό στην εποχή της οικονομίας της γνώσης να το ίδιο το πανεπιστήμιο να είναι σημείο αναφοράς, να είναι η σημαία, αν θέλετε, της αριστείας σε αυτά τα πεδία. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, το Πανεπιστήμιο εδρεύει στην Λευκωσία. Λειτουργούν 5 σχολές, κύριε Πρίτανη. 5 σχολές και σχολή... μία μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσους δεν μπορούν να κατέλθουν στην Κύπρο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Βεβαίως. Και για εκεί κάποιον... προσφέρουμε. Ναι. Κοιτάξτε, προσφέρουμε πάνω από 90 προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Συνεργαζόμαστε με πολύ μεγάλα ιδρύματα στην Ευρώπη. Άλλωστε, το πανεπιστήμιο μας ανήκει στην Global Galileo Education, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Και παρακαλώ να το προσέξετε, να το προσέξουν και οι τηλεθεατές. Το 35% αυτού του οργανισμού ανήκει στο γαλλικό κράτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για υψηλό επίπεδο σπουδών, γι' αυτό σας είπα για πυλώνα αριστείας, και όλα αυτά λειτουργούν προς όφελος των φοιτητών. Λοιπόν, σχολή νομικής, ιατρική σχολή, σχολή θετικών επιστημών, σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, σχολή επιστημών της αγωγής ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, έτσι, ναι, και η μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για όποιον δηλαδή δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του, την οικογένειά του ή την εργασία του, βεβαίως, μπορεί μέσα από το διαδίκτυο να πάρει τους ανάλογους τίτλους σπουδών. Έτσι, είναι ένας σύγχρονος τρόπος, μάλιστα, πλέον διδασκαλίας. Έτσι. Πείτε μου κάτι, κύριε Γουλιάμο, κάποιος που θα μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και θα λέει όλα καλά, ναι, είμαι στο τσακ να πάρω την απόφαση, να πάω στην Κύπρο, μιλάμε για την κορυφαία επιλογή πλέον. Πώς είναι η ζωή στην Κύπρο, τι θα συναντήσει ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει και... Θα συναντήσει μια οργανωμένη κοινωνία. Η Κύπρος είναι ένα οργανωμένο κράτος, είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού, μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε τα ίδια ήθη και έθιμα, έχουμε τις ίδιες καταβολές, κατά συνέπεια αλλάζει απλώς περιβάλλον. Βρίσκεται σε μια άλλη χώρα, αλλά η χώρα αυτή έχει αυτά τα στοιχεία που σας είπα και κάνει έτσι πιο εύκολη τη ζωή του φοιτητή. Είναι και ο λόγος που σας βλέπουμε και τακτικά στην Κρήτη, φαντάζομαι, τόσο εσάς όσο και τους συνεργάτες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ των δύο νησιών, των δύο λαών. Βέβαια. Έτσι. Έχουμε και εμείς πάρα πολλούς Κρήτες κάτω, όχι μόνο φοιτητές. Νομίζω και οι συνεργασίες σας είναι πολλές, έτσι, με το νησί, κοιτάξτε, με την Κρήτη. Με το νησί είμαστε, και οφείλω να το πω, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, κορυφαίο ίδρυμα ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Χθες είχα και μία συνάντηση με τον πρόεδρο. Κοιτάμε τώρα πώς θα δημιουργήσουμε ένα roadmap δράσεων προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας και των αυτοδιοικητικών οργανισμών, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και της Κρήτης. Είναι δηλαδή θα είναι αμοιβαίο ωφέλους, θα έλεγα. Το κόστος, κύριε Πρίτανη,
Ξέρετε, είναι δύσκολες εποχές. Ναι. Φαντάζομαι το έχετε αντιληφθεί και είναι μέσα στα μέτρα τα οποία λάβατε έτσι, και για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής σεζόν. Πείτε μου κάτι, πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί μια μέση οικογένεια αν πάρει αυτή την απόφαση? Εντάξει, εξαρτάται τα... Το αντιλαμβάνεστε, είναι σημαντικό για την ελληνική σαφώς οικογένεια. Σαφώς δεν το συζητάει καθόλου κανένας αυτό. Εξαρτάται το γνωστικό πεδίο που κανείς θα επιλέξει, γιατί άλλοι είναι η τιμολογιακή, ας την πω έτσι, πολιτική για την νομική, άλλοι είναι για την φαρμακευτική, άλλοι είναι για τις βιολογικές επιστήμες και βέβαια πολύ διαφορετική για την ιατρική ή την οδοντιατρική. Από εκεί και πέρα το κόστος ζωής είναι, έχει να κάνει και με τις ίδιες τις ανάγκες, τις απαιτήσεις της κάθε οικογένειας. Έτσι. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας πω, να σας διαβεβαιώσω δηλαδή, είναι το γεγονός ότι η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, ακόμα και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πολύ πιο περισσότερα τα έξοδα σε αυτές τις χώρες από ό,τι είναι στην Κύπρο. Μάλιστα. Άρα αυτό, αν λέει κάτι, αν σηματοδοτεί κάτι, βοηθά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την απόφαση των γονιών και των φοιτητών να κατέλθουν στη μεγαλώνηση. Εντάξει, νομίζω δώσαμε πολλά στοιχεία, κύριε Πρίτανη. Αν κάποιος ήταν στα πρόθυρα στο να πάρει μία απόφαση, σίγουρα τον έχουμε οθήσει, του δώσαμε να αντιληφθεί. Θα σας πω κάτι έτσι να διευκολύνω. Παρακαλώ. Πριν από λίγο καιρό έγινε μέλος της οικογένειας του Πανεπιστημίου, επιτιμοποιήθηκε ο εφευρέτης του διαδικτύου. Όλοι σήμερα τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Ο εφευρέτης, ο Γουτεμβέργιος του 21ου αιώνα, είναι μία από τις 100 μεγαλύτερες προσωπικότητες του 21ου αιώνα. Αναφέρομαι στον Σερ Τίμωθη Μπέρνερς-Λι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μπέρνερς-Λι, ο εφευρέτης του διαδικτύου, έτσι ήρθε σε εμάς, έγινε μέλος της πανεπιστημιακής μας οικογένειας. Και δύο μήνες πριν από τον κύριο Μπέρνερς-Λι, επιτιμοποιήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Ρολάν Φαμπιούς, που είναι ο σημερινός πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γαλλίας. Νομίζω είναι πολλά τα πιστήρια. Βεβαίως. Είναι πολλά τα αίτια τα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν όλους όσους μας παρακολουθούν, γιατί είπαμε ότι δεν χάθηκε ο κόσμος που κάποια πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν λύσεις και μία λύση από αυτές είναι βεβαίως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Πρίτανη, είναι μία ισχυρή και αξιόπιστη λύση, γιατί σήμερα το ζητούμενο είναι όχι ένα πτυχίο με σημαία ευκαιρίας, αλλά ένα πτυχίο με σημαία αριστείας. Ισχυρό και αξιόπιστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη, που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο εγγύς μέλλον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.